Κλείσουμε με τον κύριο Μαλλιά, κύριε πρέσβη. Ήθελα το ποτάμι τι θα αλλάξει. Καταρχήν, και ποιον θα πάρει μαζί του. Καταρχήν, κύριε Κουρή, ήθελα να σας πω το εξής. Μα σίγουρα είναι άνθρωποι πολιτικοποιημένοι. Ολικίες 15 χρονών, 10 χρονών, έχουμε πολιτική συνείδηση. Ασφαλώς δεν τα αφήνει. Συνεπώς, αυτό το οποίο το καινούριο είναι, ότι δεν προέρχεται, αν θέλετε, δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός κομματικού σχεδιασμού σαν αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Και άλλα σχήματα έχουν γίνει, η δράση. Ήταν μικρά κόμματα. Ναι. Εγώ, κύριε... Και που δεν ήταν επαγγελματίες, όπως είπατε που ήδη. Αυτοί γιατί δεν παίρνουν. Εγώ, κύριε Κουρή, θα σας πω το εξής. Και δεν έχουν και προβολή. Έχω φίλους. Και δεν έχουν και προβολή. Έχω φίλους από τα φοιτητικά χρόνια, από τη δικτατορία, σε όλα τα κόμματα. Εγώ τους τιμώ, τους εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα κόμματα. Διότι αυτά τα οποία μας ενώναν τώρα, ξέρετε, μας ενώνουν ακόμη. Ποιο είναι το καινούριο του ποταμιού. Και γιατί τους λέτε, μιλάτε σε κόσμο, ψηφίστε ποτάμι για αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο. Επειδή έχουμε ευρωεκλογές, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Διότι είναι αριθμητική. Πρώτον, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν κάνω λάθος, κύριε Χουντή, διορθώστε με και θα το δεχθώ. Γιατί είστε εμπειρότερο σε εμούς στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δείχνουν, οι ψηφιομετρήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνουν ότι όπως διαμορφώνονται οι δύναμεις, όπως θα διαμορφωθεί η δύναμη των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι δύσκολο να διαμορφωθεί τέτοια πλειοψηφία από την οποία θα μπορέσει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό υπάρχουν ήδη ονόματα τα οποία κυκλοφορούν ως λεγόμενες εφεδρίες στην περίπτωση που χρειαστεί να πάει σε επίπεδο διακυβερνητικό. Άρα, ναι, το αλλά ποτάμι, αν μου επιτρέπετε, όχι για αυτό παρακαλώ, το θέμα που θέσατε. Παρακαλώ, κύριε Χουντή. Επομένως, εγώ δεν θα σας το θέτω αυτό το ερώτημα, θα την ήθελα πιο ευθεία την απάντηση και να έχει δοθεί. Δηλαδή, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του ποταμιού. Όχι, όπως θα απαντήσει ο κύριος Μαλλιά. Όχι, λέω, κατόπιν τούτου. Κάτι αυτή τη ανάλυση. Σε ποια πολιτική ομάδα θα ενταχθείτε για να καταλάβουμε και το πολιτικό σας στίγμα. Όλα αυτά που είπατε καλά είναι, οι προθέσεις σας. Οι εφετηρίες που λέει ότι δεν θα περάσει ο κύριος Μαλλιάς. Κύριε Κουδί, νομίζω θα μπείτε εκεί. Δεν θα περάσει τα ονόματα που έχουμε. Γιούγκερ, Σόιμπλε. Τι σχεδιασμό, τι είναι οι επιλογές, τι θέλει να κάνει αυτό το κόμμα που θα μπει στη μία ή στην άλλη ομάδα. Γι' αυτό προκαλέστε εσείς. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτή η ερώτηση, γιατί παρακολουθώ αν λέτε κάποια πράγματα και δεν τα βρίσκω. Αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, να κλείσετε παρακαλώ, γιατί έχουμε φύγει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την ερώτηση. Η απόφασή μας να μην εκ των προτέρων φανερώσουμε την πολιτική ομάδα που θα πάμε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής ανάλυσης. Δεν είναι κρύβει κανείς στις πολιτικές. Κύριε Κουρή, αυτό ήταν. Να σας πω. Εμείς έχουμε, ξέρουμε πού δεν θα πάμε. Ένα ενισχυμένο ποτάμι στις ευρωεκλογές θα μας δώσει τη δύναμη να διαπραγματευτούμε από θέση ισχύως. Μα η διαπραγμάτευση γίνεται πάντοτε με καλύτερους όρους όπως ζητάμε για το χρέος που αρνείται και πριν την πλευρά. Την επόμενη ημέρα των εκλογών με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, με ένα ισχυρό αποτέλεσμα, το ποτάμι θα διαπραγματευτεί με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει καθόλου να αποκλείεται με αλφαγιώτα τελικώς οι έδρες που θα πάρει το ποτάμι να είναι καθοριστικές στη διαδικασία λήψης απόφασης. Οι 2-3 έδρες, 750 κύριε πρέσβη. Προέδρου της Επιτροπής. Οι 2-3, 4, εγώ λέω έδρες. Εγώ σας λέω, οι δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν τη στιγμή αυτή λοιπόν δύσκολη διαμόρφωση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο λοιπόν πάρα πολύ, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Πολλά ερωτήματα είχαμε. Όπως όμως για τον κύριο Τσακυράκη, αυτό τι εννοεί. Μια τρόικα σε κάθε σπίτι, αυτό τι εννοεί. Και ο Τσακυράκης που είχε πει. Με συγχωρείτε. Ο κ. Τσακυράκης, ένα άνθρωπο που είχε γράψει, ναι, ότι οι 9 προτάσεις που έκανε, αν δεν υλοποιούνταν, η 10 ήταν να υιοθετηθεί μια ελληνική οικογένεια από μια γερμανική, ναι, και θα διαχειρίζεται η γερμανική τα οικονομικά της οικογένειας της ελληνικής. Κύριε Κουρή, εγώ έχω επιβάλει στον εαυτό μου. Όχι, μα κ. Τσακυράκης είναι μέλος και συνάδελφός σας. Έχω επιβάλει στον εαυτό μου να μην σχολιάζω, γιατί εάν. Είναι προβληματισμός. Θα σας πω ότι είπε ένας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με το Σύριο Μοσχαρία, αν βγει τίποτα και πει ο κ. Σταφαζάνης κάτι, γίνεται χαμός. Εγώ τιμώ τους ανθρώπους εκεί που είναι.
Δεν πρόκειται όσο μπορώ να κάνω προσωπική αντιπαράθεση επιθέσεων. Αλλά εγώ για τις θέσεις θα σας πω τι λένε πολιτικοί αρχηγοί για το αποτέλεσμα των εκλογών της 20, τι θα κάνουν στις 26. Εγώ δεν έχω διαβάσει το άρθρο του κ. Τσακυράκη, ενός έγκρουτου συνταγματολόγου. Μου λέτε τώρα, ξέρετε, θα σας πω εγώ δηλώσεις πολιτικών. Αυτό λέει που περιγράφει. Εδώ μας λένε ότι την Δευτέρα θα αποχωρήσουν την κυβέρνηση. Το άρθρο του κ. Τσακυράκη. Όλα έχουν τη σημασία. Εσείς θα διαπραγματευτείτε με τον αριθμό των βουλευτών. Λοιπόν, μα πρέπει να κλείσουμε με δέρνουν. Δηλαδή, το που θα πούμε είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, κύριε Πρέσβη, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε φύγει πάρα πολύ από το χρόνο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους.